Θα δώσω αμέσως το λόγο στην κυρία Χρύσα Λεμπέση. Είναι πρόεδρος, είπαμε, του Συλλόγου Φοιτητών έτσι στη Φιλοσοφική Σχολή Αθηνών. Νομίζω ότι το ερώτημα περιτεύει. Θέλετε ήδη να απαντήσετε έτσι και στον κύριο Χρυσόγονο και σε αυτό που λένε λίγο πολύ, ότι είναι άνδρο ανομία στα πανεπιστήμια και κάτι πρέπει να γίνει. Εσείς έχετε την ίδια εικόνα, προφανώς δεν την έχετε. Κοιτάξτε να δείτε. Αρχικά να σας διορθώσω, αν μου επιτρέπετε, σε κάτι. Επειδή πρόσφατα πραγματοποιήθηκαν οι φοιτητικές εκλογές στις 18 Μαΐου σε όλη την Ελλάδα, δεν έχουμε ακόμα συγκροτήσει τα όργανά μας. Ήμουν όμως υποψήφια και εκλεγμένη πλέον με την Πανσπουδαστική Κίνηση Συνεργασίας. Ήδη λοιπόν οι φοιτητικές εκλογές έστειλαν ένα πολύ μεγάλο μήνυμα. Ένα μήνυμα ελπίδας και αγώνα, αναδεικνύοντας την Πανσπουδαστική Κίνηση Συνεργασίας μετά από 4 δεκαετίες σε πρώτη δύναμη πανελλαδικά. Ήταν ένα μήνυμα καταδίκης της πολιτικής που ακολουθεί αυτή η κυβέρνηση αλλά και οι προηγούμενες, και ήταν ένα μεγάλο μήνυμα καταδίκης σε συνέχεια όλων των αγώνων των φοιτητικών κινητοποιήσεων, της πανεπιστημιακής αστυνομίας και της έντασης καταστολής που βιώσαμε και εμείς στην Αθήνα και οι συνάδελφοί μας και στις υπόλοιπες περιοχές της Ελλάδας. Στη Θεσσαλονίκη, όπου εκεί ξεκίνησαν τα παρατράγουδα πολύ νωρίς, πολύ πριν τις φοιτητικές εκλογές. Ένα μήνυμα λοιπόν καταδίκης συνολικά του νόμου κεραμένου Χρυσοχοίδη, της προσπάθειας να μπει η πανεπιστημιακή αστυνομία μέσα στα ιδρύματα. Έτσι κι αλλιώς οι ίδιοι φοιτητές με τους αγώνες μας καταφέραμε να την μπλοκάρουμε αυτή την είσοδο και άλλες φορές στο παρελθόν. Νομίζω είναι ένα βασικό. Εσείς πιστεύετε δηλαδή ότι αυτό το μήνυμα που έστειλε η κάλπη των φοιτητών αφορούσε και την πανεπιστημιακή αστυνομία? Εάν δεν είχε εξαγγελθεί αυτό το εγχείρημα, ενδεχομένως τα ποσοστά σας και ως παράταξη να ήταν διαφορετικά? Κοιτάξτε να δείτε. Δεν είναι το ζήτημα. Άκουσα από σχολιαστές έτσι. Κοίτα, και εσάς να σας ρωτήσω, κατά πόσο δηλαδή η επιχειρούμενη ίδρυση της πανεπιστημιακής αστυνομίας έπαιξε ρόλο και όπως λένε η ΔΑΠ δεν έχει την πρωτιά αυτή τη φορά? Κοιτάξτε να δείτε, το ζήτημα είναι συνολικό. Αρχικά να θυμηθούμε ότι όλο το ζήτημα με το νομοσχέδιο Κεραμέως Χρυσοχοίδη ξεκίνησε σε περίοδο πανδημίας, κλειστών σχολών, που οι φοιτητές δεν ήμασταν στους χώρους μας, έτσι. Άρα λοιπόν ο αγώνας που εξελίχθηκε. Από τον κύριο Χρυσοχοίδη, τον τότε Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, με την κυρία Κεραμέως, η οποία παραμένει βέβαια υπουργός. Ακριβώς. Λοιπόν, άρα λοιπόν δεν είναι ζήτημα που προέκυψε τώρα. Από εκεί και πέρα, η σαρωτική νίκη της Πανσπουδαστικής ήταν η έκφραση των αγωνιών, των κοινών ελπίδων, των κοινών αναγκών χιλιάδων φοιτητών σε όλη την Ελλάδα, που 3 χρόνια με πανδημία, με την έναρξη του πολέμου, με την εκτόξευση της ακρίβειας, ζήσαμε όσο θα μπορούσαμε να είχαμε ζήσει, δεν ξέρω κι εγώ σε πόσα χρόνια. Και δώσαμε απάντηση με την ενίσχυση πρακτικά των συλλόγων μας. Με την ενίσχυση της πανσπουδαστικής κίνησης συνεργασίας, μιας δύναμης αγωνιστικής, που μπορεί να εγγυηθεί αυτό που λέμε τις μαζικές γενικές συνελεύσεις, τις συζητήσεις στους φοιτητικούς συλλόγους. Ήταν αυτή που μπήκε μπροστά όλο το προηγούμενο διάστημα για να γίνουμε φοιτητές ξανά. Ήταν αυτή που μπήκε μπροστά στην απάντηση στον ίδιο τον νόμο Κεραμέως Χρυσοχοίδη. Άρα λοιπόν ήταν μια συνολική απάντηση και ένα συνολικό μήνυμα που στάλθηκε από τους φοιτητές στις εκλογές. Προφανώς μέσα σε αυτό ήταν και η απάντηση στα σχέδια της κυβέρνησης για την είσοδο της πανεπιστημιακής αστυνομίας που είχε δοθεί και το προηγούμενο διάστημα. Ξέρετε πολύ καλά ότι κάποιοι μιλούν και με έμφαση και επιμονή, θα έλεγα, για επικίνδυνες μειοψηφίες στο χώρο των σχολών, έτσι. Κάποιοι αναφέρονται ακόμα και σε εχθρούς της δημοκρατίας, άλλοι κάνουν παραλληλισμούς με το χουλιγκανισμό των γηπέδων. Δεν ξέρω εσείς πώς το εισπράτετε όλο αυτό. Είναι τόσο άσχημα τα πράγματα, επαναλαμβάνω, στον χώρο των πανεπιστημίων για να ιδρυθεί ένα ειδικό σώμα αστυνομικό για την πάταξη αυτών των φαινομένων? Κοιτάξτε, πρέπει να συζητήσουμε, νομίζω, στη βάση του τι λείπει πραγματικά από τα πανεπιστήμια σήμερα. Και νομίζω ότι αυτό που λείπει, αυτό που έχουν ανάγκη δεκάδες φοιτητές, είναι τα πραγματικά μέτρα προστασίας των σπουδών μας, της υγείας μας, γιατί εντάξει, ακόμα και η πανδημία δεν έχει περάσει. Είναι οι πραγματικές υποδομές συντήρησης και φύλαξης των ιδρυμάτων. Αυτά είναι που χρειαζόμαστε. Είναι οι δωρεάν σπουδές, η φοιτητική μέρημνα. Άρα λοιπόν, αρχικά να συζητήσουμε στο ότι αν κάτι χρειάζονται τα πανεπιστήμια, είναι αυτά τα μέτρα που με επιλογή της και η σημερινή κυβέρνηση και οι προηγούμενες δεν έχουν υλοποιήσει. Από εκεί και πέρα, τα μεμονωμένα περιστατικά, όλα αυτά που πρωταγωνιστούσαν και το προηγούμενο διάστημα στις ειδήσεις. Ναι. Και η κυβέρνηση ξέρει πολύ καλά ποιος τα προκαλεί και οι ίδιοι φοιτητές έχουμε δηλώσει μέσα από τους συλλόγους μας ότι δεν έχουν καμία σχέση με αυτό που λέμε οργανωμένο φοιτητικό κίνημα, φοιτητικοί σύλλογοι. Εμείς οι ίδιοι τους έχουμε απομονώσει.
Και αν θέλετε, είναι και οι σύλλογοι ίδιοι που έχουν δώσει απάντηση στα ίδια τα περιστατικά αυτά, που έχουν αποτελέσει πραγματικά σπίδα προστασίας για όλους τους φοιτητές και τις φοιτήτριες. Άρα λοιπόν το ζήτημα είναι πιο βαθύ, είναι ποια είναι εν τέλει η επιλογή της κυβέρνησης. Τι επιλέγει να λύσει. Γιατί αν θα ήθελε να τα λύσει, θα τα έλυνα με διαφορετικό τρόπο. Λοιπόν, θα τον δούμε αυτόν τον τρόπο. Θέλω όμως έτσι να σας προκαλέσω ακόμα περισσότερο, διαβάζοντάς σας την δήλωση της κυρίας Κεραμέως, όταν έγινε γνωστή η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, που είπε ότι προχωράμε δυναμικά την πολιτική μας για ένα σύγχρονο ασφαλές περιβάλλον γνώσης, διδασκαλίας, έρευνας, όπως αξίζει στα ΕΕ μας. Η παιδεία αλλάζει στην πράξη. Κοιτάξτε. Βλέπετε ότι είναι ξεκάθαρη η πολιτική της κυβέρνησης σε αυτόν τον τομέα. Μιλήσατε για προϋπολογισμό, έτσι. Πόσο είναι μειωμένος ο προϋπολογισμός του Υπουργείου Παιδείας, για να το δούμε πιο πρακτικά τελικά τα θέματα. Έχετε εικόνα? Κοιτάξτε να δείτε. Τώρα το ακριβές το νούμερο δεν μπορώ να σας το πω. Παρ' όλα αυτά, αυτό που ξέρουμε, αυτό που έχουμε δει και ζούμε στην πράξη και οι φοιτητές και οι φοιτήτριες, είναι ότι κάθε χρόνο οι προϋπολογισμοί για τις πραγματικές μας ανάγκες μειώνεται, αλλά αυξάνεται όταν είναι αυτά τα χρήματα να δοθούν σε επιχειρηματικά προγράμματα, στην επιχειρηματική δράση μέσα στις σχολές, στην ενίσχυση των διδάκτρων. Με ό,τι μορφή μπορεί να πάρει αυτό σε κάθε σχολή. Άρα λοιπόν, ναι, το ζήτημα είναι τι θα έρθει να προστατεύσει πραγματικά αυτή η πανεπιστημιακή αστυνομία. Θα έρθει να προστατεύσει τις ανάγκες μας, θα έρθει να λύσει ζητήματα υπαρκτά που υπάρχουν. Mm-hmm. Στη σχολή μου, για παράδειγμα, φοιτητές 6 τμήματων κινδυνεύουν να συγχωνευτούν τα τμήματά τους, δεν έχουν δωρεάν συγγράμματα. Στη φοιτητική εστία του ΕΚΠΑ, που είναι το ίδρυμα που ανοίγει η φιλοσοφική, τα προβλήματα που έχουν να αντιμετωπίσουν οι οικότροφοι, από το μη πόσιμο νερό μέχρι 1000 άλλα, είναι αυτά που είναι αναγκαία και πρέπει να λυθούν με έκτακτη χρηματοδότηση και αναβάθμιση χρηματοδότησης, και όχι με την πανεπιστημιακή αστυνομία που θα έρθει να προστατεύσει την ίδια την επιχειρηματική δραστηριότητα, τα επιχειρηματικά συμφέροντα από τις ανάγκες των φοιτητών, από τους αγώνες των φοιτητών που φαίνεται ότι τους ενοχλούν. Όταν λέμε επομένως δωρεάν παιδεία, σημαίνει να διατεθούν περισσότερα κονδύλια, έτσι, για τις ανάγκες του εκπαιδευτικού συστήματος, λεφτά για την παιδεία. Ένα κλασικό σύνθημα, το θυμάμαι, από τις δεκαετίες του 70, ακόμα 80, να επαναλαμβάνεται έως και σήμερα. Δεν έχει αλλάξει η πολιτική γι' αυτό, ναι, των κυβερνήσεων. Θέλω το σχόλιο της κυρίας Λεμπέση, βεβαίως. Τέλεια. Έχουν και το δίκιο τους οι αστυνομικοί εδώ που τα λέμε. Βλέπετε πόσο στοιχοποιούνται έτσι πάρα πολύ εύκολα, ενώ τα αίτια, όπως είπατε και νωρίτερα, είναι άλλα. Κοιτάξτε, αρχικά, αν μπορούσαμε να κρατήσουμε κάτι, νομίζω ότι η ουσία όλης της συζήτησης αποτυπώθηκε στο σκίτσο που είδαμε από την εφημερίδα Ριζοσπάστης. Κοιτάξτε να δείτε. Το τσουβάλι με τα χρήματα, αν θυμάμαι καλά, ήταν. Όχι. Θα μπαίνει στο πανεπιστήμιο όποιος έχει δουλειά, δείχνοντας τον επιχειρηματία. Ναι. Γιατί πρέπει να κρατήσουμε ποια είναι η ουσία της πανεπιστημιακής αστυνομίας και τι επιδιώκει με αυτό η κυβέρνηση. Όχι αυτό το άλλο με τη δουλειά. Αυτό. Α, ναι, αυτό λοιπόν, είναι, συγγνώμη. Ναι, και τι επιδιώκει η κυβέρνηση με την πανεπιστημιακή αστυνομία. Επιδιώκει να προστατεύσει από τους αγώνες, τις διεκδικήσεις και τα εμπόδια που τις θέτουν οι φοιτητές όλα αυτά τα συμφέροντα που προσπαθεί να περάσει των επιχειρηματικών ομίλων, της επιχειρηματικής δραστηριότητας, όπως εκφράζεται αυτό σε κάθε πανεπιστήμιο, σε κάθε ίδρυμα. Mm-hmm. Άρα λοιπόν, η πραγματική αναομία μέσα στα πανεπιστήμια είναι να βάζεις βαθύ το χέρι στην τσέπη για να μπορέσεις να σπουδάσεις, να είναι υποβαθμισμένη η μέρημνα, είναι οι παρατάξεις της ρεμούλας, της διαπλοκής, είναι όλα αυτά τα οικονομικά σκάνδαλα. Αυτά λοιπόν η κυβέρνηση θα μπορούσε και να τα αντιμετωπίσει και να πάρει μέτρα για αυτά, όμως επιλέγει να φέρει την πανεπιστημιακή αστυνομία, αξιοποιώντας, όπως είπαμε και πριν, και περιστατικά και ομάδες που καμία σχέση δεν έχουν με τους φοιτητές, με το φοιτητικό κίνημα, με τους φοιτητικούς μας συλλόγους, για να εντείνει αυτή τη συζήτηση. Γιατί έχουμε δει τι πραγματικά σημαίνει η πανεπιστημιακή αστυνομία, με τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονταν οι φοιτητές, αντιμετωπιζόμασταν μάλλον, στις φοιτητικές μας κινητοποιήσεις. Άρα λοιπόν, βεβαίως υπάρχει ανάγκη για προσωπικό φύλαξης, συντήρησης των ιδρυμάτων, φωτισμό, όλα αυτά τα απαραίτητα μέτρα. Τον οποίο η κυβέρνηση δεν επιλέγει να βάλει. Άρα λοιπόν νομίζουμε ότι η συζήτηση δεν πρέπει να γίνει ούτε και στη ζυγαριά στον Μπρίτανη ή στην Ελλάς που είχε ανοίξει και η προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί το θέμα είναι ότι υπάρχουν άλλες ανάγκες που και με τα 50 εκατομμύρια που δίνονται για την πανεπιστημιακή αστυνομία για τον εξοπλισμό της θα μπορούσαν να καλυφθούν και δεν καλύπτονται. Άρα λοιπόν νομίζω ότι αυτή είναι η βάση. Το τι έρχεται να προστατεύσει η πανεπιστημιακή αστυνομία, όχι τους φοιτητές, τα επιχειρηματικά συμφέροντα. Και πού στοχεύει? Στοχεύει στον αγώνα μας, που είναι αυτός που έχουμε δείξει ότι μπορεί να τους βάλει εμπόδια, όπως έβαλε εμπόδια στην ίδια την είσοδο της πανεπιστημιακής αστυνομίας. Άρα λοιπόν, ούτε στην Ελλάς, ναι, ούτε στον Μπρίτανη, αύξηση της χρηματοδότησης για καθηγητές, βιβλία, υποδομές, φοιτητική μέρημνα, προφανώς
και για προσωπικό φύλαξης, συντήρηση των υποδομών. Σχέδια ασφάλειας και προστασίας. Όπως θα προβλέπει το Α κεφάλαιο, θα έλεγα, του νόμου, εκεί δεν μπορεί να έχετε πολλές αντιρρήσεις. Κοιτάξτε, πάντα ένας νόμος, όπως περιγράφει τις διατάξεις του, τις αξιοποιεί για συγκεκριμένο λόγο. Άρα λοιπόν είναι πολύ πιο σαφές αυτό που λένε οι φοιτητές, αυτό που λέγαμε στην περίοδο της καραντίνας, 50 εκατομμύρια για τους φοιτητές, όχι για αστυνομία και διαγραφές, γιατί εκεί φαίνεται ότι είναι οι επιλογές της κυβέρνησης και της πολιτικής που ακολουθεί. Άρα λοιπόν το τι ζητάμε οι φοιτητές το έχουμε κάνει γνωστό. Έχουμε κάνει γνωστό και τις υποδομές και τη χρηματοδότηση που χρειαζόμαστε και θέλουμε να αναβαθμιστεί. Έχουμε κάνει γνωστό τις ελλείψεις, τα κενά από το καθηγητικό προσωπικό, μέχρι το ότι δεν παίρνουμε συγγράμματα, μέχρι την κατάσταση στη φοιτητική μέρημνα. Αυτά θέλουμε να λύσει η κυβέρνηση. Αν θέλει να αντιμετωπίσει την ανομία, να την ψάξει και στη φοιτητική της παράταξη, να την ψάξει και στις ομάδες που καμία σχέση δεν έχουν με εμάς τους φοιτητές και πολύ καλά ξέρει που θα τις βρει, και να τα αφήσει αυτά, γιατί όπως απαντήσαμε και εμποδίσαμε την είσοδο της πανεπιστημιακής αστυνομίας όλο το προηγούμενο διάστημα, θα το κάνουμε όποτε και να κληθούμε. Κοιτάξτε να δείτε, νομίζω ότι αυτό που χρειάζεται να κρατήσουμε, επειδή ήταν πολύ έντονο και το αίσθημα σε όλους τους φοιτητές, είναι ότι αυτός ο νόμος έχει ακυρωθεί, έχει απονομοποιηθεί στην ίδια τη συνείδηση των φοιτητών μέσα στις ίδιες τις σχολές. Ακριβώς γιατί από την πρώτη στιγμή αναδείχθηκε το βαθύ του περιεχόμενο, γιατί ήταν ένας νόμος που εκτός από την πανεπιστημιακή αστυνομία έφερνε και μέτρα όπως η ελάχιστη βάση εισαγωγής, όπως οι διαγραφές φοιτητών, οι πειθαρχικές διώξεις. Άρα λοιπόν νομίζω ότι το βασικό, και τώρα με συγχωρείτε που σας διέκοψα, νομίζω ότι το βασικό και το πιο κρίσιμο είναι ότι οι ίδιοι φοιτητές και τον έχουμε ακυρώσει αυτό το νόμο στην πράξη και τον έχουμε σβήσει και από τη συνείδησή μας σαν κάτι καλό για εμάς. Νομίζω ότι τα είπαμε όλα πριν. Η ουσία είναι ότι αυτός ο νόμος έχει απορριφθεί από τους φοιτητές. Η ουσία είναι ότι η πραγματική ανομία είναι εις γνώση της κυβέρνησης και επιλέγει να μην την αντιμετωπίσει. Μάλιστα, λοιπόν. Και επίσης δεν θα το επιτρέψουμε.